Η έλευση του καιρικού συστήματος ΕΒΑ από την Κρήτη φέρνει βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Το πέρασμά της ωστόσο θα είναι σύντομο και εστιασμένο στα νοτιοδυτικά του νησιού. Επειδή βρισκόμαστε στην ουρά του συστήματος, θα μας επηρεάσει κυρίως από την Κυριακή το πρωί με φαινόμενα τα οποία για κάποιες περιοχές όπως είναι στα δυτικά, νοτιοδυτικά των Χανίων, σε νότιες περιοχές των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου κυρίως, μπορεί να δούμε κάποια ένταση των καιρικών φαινομένων. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα της περιφέρειας Κρήτης που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Στο Δήμο Ηρακλείου το προσωπικό και ο μηχανολογικός εξοπλισμός των αρμόδιων υπηρεσιών είναι έτοιμα να συνδράμουν σε περίπτωση εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων και άλλων περιστατικών έκτακτης ανάγκης. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ, προβλέπεται η έλευση του καιρικού συστήματος με το όνομα ΕΒΑ, με κύρια χαρακτηριστικά τα μεγάλα ύψη βροχής, τοπικά τις μεγάλες ραγδαιότητες και τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών και θα επηρεάσουν την Κρήτη από τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Θα εκδηλώνονται υπό μορφή έντονων βροχοπτώσεων ή ακόμα και την εκδήλωση κάποιων τοπικών καταιγίδων. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν φαίνεται με τα μέχρι τώρα στοιχεία ότι μπορεί να αγγίζουμε όρια ακρότητας από ένα ακραίο σύστημα, άσχετα που η ονομασία του μπορεί να υποδηλώνει κάτι τέτοιο και όπως είπαμε είναι κυρίως εστιασμένα τα περισσότερα φαινόμενα στην Πελοπόννησο και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Για τις βόρειες περιοχές προβλέπονται ενισχυμένοι νοτιάδες, χωρίς ωστόσο η έντασή τους να εμπνέει ανησυχία. Η διέλευση του βαρομετρικού χαμηλού θα είναι σύντομη, καθώς από το μεσημέρι της Κυριακής θα είναι ήδη σε ύφεση και μέχρι τις βραδινές ώρες θα έχει υποχωρήσει. Αισθητή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας στη νότια Κρήτη, ενώ από την ερχόμενη εβδομάδα το σκηνικό του καιρού θα είναι και πάλι ήπιο.